Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία είναι αντίθετο στο νομοσχέδιο τη κυβέρνηση τη Νέα Δημοκρατία για την ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων. Οι λόγοι είναι πολλοί και έχουν αναλυθεί πολλέ φορέ. Η παρουσίαση του επικείμενου νομοσχεδίου από τον αρμόδιο Υπουργό Κυριάκο Πιερακάκη μα επιβεβαιώνει. Γιατί, α δούμε ένα παράδειγμα. Εδώ λοιπόν θα είναι μια ειδική ελάχιστη βάση εισαγωγή, η οποία θα προκύπτει πώ. Έχουμε τέσσερα επιστημονικά πεδία. Έτσι δεν είναι. Είναι σαν τι παλιέ δέσμε, να το πω έτσι. Στο κάθε ένα από αυτά βγαίνει ένα μέσο όρο επιδόσεων των μαθητών. Από αυτού του τέσσερι μέσου όρου, παίρνουμε τον μικρότερο mm -hmm. και τον πολλαπλασιάζουμε με τον συντελεστή 0,8. Ο οποίο είναι ο αντίστοιχο συντελεστή που υπάρχει στην ΕΒΕ. Και έτσι βγαίνει ένα βαθμό. Ένα και μόνο βαθμό. Α δούμε τι σημαίνει πρακτικά αυτό που είπε ο Υπουργό. Στη νομική Αθηνών, ο τελευταίο επιτυχών εισάγεται σήμερα με 18.125 μόρια κατά μέσο όρο στη δε νομική Κομωτινής, ο τελευταίο εισάγεται με μέσο όρο 16.985 μόρια. Με το νόμο τη Νέα Δημοκρατία θα εισάγεται στη νομική ιδιωτικού πανεπιστημίου με μόλι 9.380 μόρια. Ηλεκτρολόγη μηχανική του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Ο τελευταίο έχει μέσο όρο 18.820 μόρια. Σε αντίστοιχο ιδιωτικό θα εισάγεται με μόλις 9.840 μόρια. Ιατρική Αθηνών. Ο τελευταίος έχει μέσο όρο 19.000 μόρια και στην Ιατρική Αλεξανδρούπολης 18.300 μόρια. Με πόσα μόρια θα εισάγεται κάποιος στην Ιατρική Ιδιωτικού Πανεπιστημίου? Με μόλις 9.300. Η λαθροχειρία και τα ασύστολα ψέματα της κυβέρνησης φαίνονται ξεκάθαρα στους πίνακες, όπως και η προσπάθειά της να ξεγελάσει και να εκμεταλλευτεί την αγωνία των νέων παιδιών και των γονιών τους. Αποκρύπτει συνειδητά την αλήθεια, υποστηρίζοντας πως με όσα προτείνει εξασφαλίζει την ισότιμη πρόσβαση των νέων σε όλα τα πανεπιστήμια, ενώ την ίδια ώρα παραβιάζει πολλαπλά το Σύνταγμα. Η κυβέρνηση των δίθεν αριστόν αποδεικνύει για μια ακόμη φορά πως δεν ενδιαφέρεται Ούτε για τη δημόσια ανώτατη εκπαίδευση, ούτε για την πραγματική αριστεία, ούτε για την αξιοκρατία.